σας. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε σήμερα στο κάλεσμά μας. Θέλω να σας ενημερώσουμε το τι έγινε όσο τις μέρες εδώ που βρίσκεται το καραβάνι Αγώνα και Αλληλεγγύης που ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη και να σας πούμε κάποιες σκέψεις και ένα εν είδη απολογισμού και κάποιων προοπτικών από εδώ και πέρα. Όπως είναι γνωστό, κατεβήκαμε στην Αθήνα για να υπερασπιστούμε αυτό που εδώ και 3 χρόνια κάνουμε στην πράξη. Την de facto δηλαδή λειτουργία του εργοστασίου από τους ίδιους εργαζόμενους με αυτοδιέθεση και κοινωνικό έλεγχο. Δεν ήρθαμε ούτε για κάποια γενικόλογη συζήτηση, ούτε για να ζητήσουμε κάποια χάρη ή κάποια ειδική εύνοια για μας. Ήρθαμε να υπερασπιστούμε την πρακτική μας. Θέσαμε λοιπόν κάποια συγκεκριμένα αιτήματα προς την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας πιο συγκεκριμένα για τη θωράκιση της συνέχισης του εγκλήματος απέναντι στις διαρκείς απειλές που αντιμετωπίζουμε, οι οποίες όπως έχουμε κάνει γνωστό αφορούν τόσο τους εστιασμούς που ξαναρχίζουν πλέον από την 1η Ιουλίου και απειλούν με, εάν υποδοθούν κάποια στιγμή με έξωση, μας απειλούν με έξωση από το εργοστάσιο, όσο και με τις συνθήκες λειτουργίας του ίδιου του εργοστασίου και την νομιμοποίηση αυτής της λειτουργίας. Έτσι λοιπόν θέσαμε 4 συγκεκριμένα αιτήματα, την πάψη των πληστηριασμών των οικοπαίδων όπου βρίσκονται οι καταστάσεις βιομέ, δεύτερο, την άμεση απόδοση στους εργαζόμενους της βιομέ του οικοπαίδου της Φίπριαν Τζόνσον που είναι δεσμευμένο από το δημόσιο, κάτι που θεωρούμε ότι θα ήταν ένα πρώτο βήμα για την περαιτέρω, ας πούμε, νομιμοποίηση της λειτουργίας μας εκεί. Τρίτο, την εξασφάλιση κανονικής παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος της εγκαταστάσεις της ΔΟΜΕ. Και τέταρτο, την νομιμοποίηση της λειτουργίας του εργοστασίου με το καθεστώς που εμείς έχουμε ορίσει, το καθεστώς δηλαδή της αυτοδιαχείρισης, της αυτοδιεύθυνσης και της άμεσης δημοκρατίας. Ήδη από την πρώτη μέρα που φτάσαμε εδώ, φάνηκε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Από τη μία μεριά είχαμε μία συνάντηση στο Υπουργείο με την αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, την κυρία Τονοπούλου, στην οποία συνάντηση υπήρξε μία γενικόλογη ανταπόκριση σε αυτά τα οποία θέσαμε. Και από την άλλη, κατεβαίνοντας από το Υπουργείο, στην πραγματικότητα του λόγου, αντιμετωπίσαμε τη βίαιη καταστολή, επίθεση των ΜΑΤ και την προσπάθεια να μην αφαιθούμε, να στήσουμε το κέντρο αγώνα έξω από το Υπουργείο Εργασίας, όπως είχαμε πει ότι θα κάνουμε. Θέλω να θυμίσω ότι μιλάμε για μια σκληρή επίθεση που έγινε, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό συναγωνιστών και συναγωνιστριών, που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλάι μας. Είχε σαν αποτέλεσμα την προσαγωγή ακόμη και δημοσιογράφων που μας συνόδευαν προκειμένου προφανώς να μην καταγραφεί αυτή η βίαιη επέμβαση της αστυνομίας. Και επομένως δεν πρόκειται για κάποιο, θεωρούμε και νομίζω ότι φαίνεται αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται για κάποιο λάθος της στιγμής όπως προσπαθήθηκε ίσως αργότερα να δικαιολογηθεί, αλλά για μια ειλημμένη απόφαση. Άλλωστε, μας την ανακοίνωσε ο ίδιος ο επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων εκεί ότι υπάρχει εντολή από εδώ και πέρα να μην επιτρέπεται να γίνονται εγκαταστάσεις τύπου κατασκήνωσης ή μόνιμες, ας πούμε, εγκαταστάσεις έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Φυσικά δεν τους πέρασε. Με την αποφασιστικότητα και την επιμονή που δείξαμε όλοι μας και αρκετός αντιμέτειος κόσμος, επαναλαμβάνω, καταφέραμε η κατασκήνωση να επιβληθεί, οι σκηνές να ανοίξουν και να μείνουν εκεί για 5 ολόκληρες, 6 πόσες μέρες είμαστε, 5 μέρες. Κάτω από τη συνεχή αποφασιστική μας διαμαρτυρία και στάση, το ότι δεν διαλυθήκαμε δηλαδή, αλλά παραμέναμε εκεί και διεκδικούσαμε αυτό που κάναμε, επιβάλαμε να φύγουν τα ΜΑΤ από το χώρο και τελικά να δημιουργηθεί ένας χώρος άμεσης έκφρασης και διεκδίκησης, όχι μόνο για εμάς τους ίδιους, την ΒΙΟΜΕ, τους Ρομπέρτο Ξύλου που ήταν μαζί μας και τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στην ΒΙΟΜΕ, αλλά πιστεύουμε
για κάθε, γι' αυτό καλούσαμε να γίνει, για κάθε αγωνιζόμενο βήμα της κοινωνίας, για κάθε σωματείο, για κάθε εργαζόμενο, για κάθε άνεργο, που άλλωστε όλοι μαζί αποκοινού αντιμετωπίζουμε μια κοινή επίθεση απέναντι στα δικαιώματα και στις συνθήκες ζωής μας. Θεωρούμε μεγάλη επιτυχία του κινήματος ότι καταφέραμε να επιβάλλουμε αυτό το πράγμα κόντρα στην προαποφασισμένη θέληση της κυβέρνησης να μην επιτρέψει να υπάρξει αυτή η διαμαρτυρία. Επιμείναμε παράλληλα για συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά μας. Είπαμε στο Υπουργείο και στην κυρία Αντωνοπούλου την ίδια ότι δεν πρόκειται να φύγουμε από το χώρο που βρισκόμαστε, από το Υπουργείο Εργασίας, εάν δεν υπάρξει κάποια συγκεκριμένη απάντηση στα συγκεκριμένα αιτήματα που θέσαμε. Μας είπε και η ίδια, υπάρχουν τα σχετικά βίντεο και τα ηχητικά ντοκουμέντα, ότι βεβαίως τη Δευτέρα θα υπάρξει μια συνάντηση με την ίδια, όπου θα έχει επεξεργαστεί τα αιτήματα τα οποία θέσαμε και θα μας απαντήσει συγκεκριμένα για αυτά. Ωστόσο, η συνάντηση αυτή, η δεύτερη συνάντηση, η οποία σας είπα, για την οποία έχει δεσμευτεί, δεν έγινε ποτέ. Γιατί γι' αυτό έγινε μια συνεργασία με κάποιους συνεργάτες την Τρίτη, της συνεργάτης του Υπουργείου Εργασίας, κυρία Αντωνοπούλου, και εκεί και μια ανακοίνωση από το Υπουργείο, η οποία δεν λέει απολύτως τίποτα επί του θέματος. Γιατί τα πακέτα που λέμε. Πέρα από μια γενικόλογη, όπως το λένε, εκδήλωση, ας πούμε, πρόθεσης, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας να υπερασπιστεί τα δικαιώματα, τα συμφέροντα του δημοσίου και όσο είναι δυνατόν μέσα στα νόμιμα πλαίσια τα συμφέροντα των εργαζομένων. Θεωρούμε, και το λέμε ανοιχτά και με σαφήνεια, απαράδεκτη αυτή την υπαναχώρηση και τη στάση με την οποία μας αντιμετώπισαν και έχουμε κάποια πράγματα να σημειώσουμε. Καταρχήν μας κάνει εντύπωση ότι βγαίνει μια ανακοίνωση ενός Υπουργείου για μια συνάντηση που έγινε, διότι υπήρξε η πρώτη συνάντηση της Παρασκευής, και σε αυτή την ανακοίνωση δεν αναφέρεται τίποτα απολύτως για κανένα από τα αιτήματα τα οποία δέχτηκαν και για τα οποία έγινε η συνάντηση. Είναι έτσι κάτι, νομίζω, σχετικά, ας πούμε, πρωτοφανές για τις συνήθεις πρακτικές, ακόμη και αν κάποιοι σε άλλες συναντήσεις με σωματεία ή με εργαζόμενους. Εντάξει, το Υπουργείο δεν ήθελε να πει κάτι συγκεκριμένο, πάντως έλεγε ότι όσον αφορά τα αιτήματά τους, που είναι αυτά, πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε να κλπ. Εδώ δεν υπάρχει καν αναφορά, υπάρχει μόνο γενικώς οι εργαζόμενοι. Και μάλιστα όχι μόνο οι εργαζόμενοι της ΛΟΜΕ, οι εργαζόμενοι και από άλλα εργοστάσια και γενικώς. Καμία συγκεκριμένη αναφορά, δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια επεκφυγή που βγάζει μάτι, καμία συγκεκριμένη αναφορά στα συγκεκριμένα αιτήματα. Δεύτερο, θέλω να σημειώσουμε ότι και επιμένουμε σε αυτό. Και θα επιμείνουμε και με άλλους τρόπους. Εξακολουθούμε να απαιτούμε να μάθουμε ποιος έδωσε την εντολή για την επίθεση αστυνομίας. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν πρέπει να περάσει έτσι. Δημιουργεί ένα προηγούμενο και για επόμενες αγωνιστικές κινητοποιήσεις άλλων εργαζομένων, όχι μόνο εμάς τον ίδιο. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί εδώ και τώρα, εν τη γενέση του, όπως το αντιμετωπίσαμε εμείς στην πράξη στον δρόμο, πρέπει ταυτόχρονα και με πολιτικό τρόπο να μας απαντήσουν και να ξέρουμε και να το αντιμετωπίσουμε αυτό, εάν η κυβέρνηση έχει αποφασίσει αυτός να είναι ο νέος τρόπος με τον οποίο θα συζητάει με τους εργαζόμενους, εάν ο κύριος Κατούγκαλος, η κυρία Αντωνοπούλου, με αυτόν τον τρόπο θα υποδέχεται τους εργαζόμενους από εδώ και πέρα, για να ξέρουμε και εμείς να πάρουμε τα μέτρα μας. Τα ανάλογα. Θα επιμείνουμε ξαναλέω σε αυτό το ζήτημα. Δεν πρόκειται να περάσει έτσι και καλούμε και άλλες εργατικές λογικότητες, σωματεία και εργαζόμενους να το αναδείξουν, να απαιτήσουν, να ξέρουν τι υπάρχει σχέση με αυτό. Τρίτο που θέλω να σημειώσουμε είναι φυσικά η εκοφαντική σιωπή του κυρίου Κατούγκαλου. Είμαστε 5 μέρες στην αυλή του, στην αυλή του Υπουργείου. Δεν πρόκειται μόνο ότι δεν πήρε μια θέση για αυτό που έγινε στο χώρο του. Κατά βάση ο καθήλυν αρμόδιο για το τι θα γίνει στο Υπουργείο του, έτσι δεν είναι, έξω από το Υπουργείο δεν κινήθηκαν τα γεγονότα. Δεν ακούσαμε τίποτα. Δεν επεδίωξε να έρθει ούτε καν σε μια τυπική επαφή με τους εργαζόμενους που είναι 5 μέρες στο Υπουργείο του. Έτσι είναι μια κομματική σιωπή, μια διαφορία, μια αλαζονική θα λέγαμε έτσι, αντιμετώπιση,
η οποία δεν μπορεί να πέρασε παραδείγματι και δεν μπορεί να μην συντηρηθεί. Τέλος, το μόνο συγκεκριμένο βήμα που θεωρούμε ότι από τις συζητήσεις που γίνανε και από κάποιες ενέργειες που έχουν υπόψη μας, φαίνεται καταρχήν να προχωράει, είναι η παροχή του νερού και του ρεύματος στο εργοστάσιο, αλλά και αυτό ακόμη προφανώς μένει να αποδειχθεί και να επιβεβαιωθεί στην πράξη τις αμέσως επόμενες μέρες. Μετά από όλα αυτά, νομίζουμε ότι είμαστε σε ένα σημείο πλέον οριακό, όπου ο καθένας αναβάλλει τις ευθύνες του. Εμείς, σαν εργαζόμενοι της ΒΙΟΜΕ, της αποδιαχειριζόμενης ΒΙΟΜΕ, επιστρέφουμε στη βάση μας, στο κατηλημένο δηλαδή εργοστάσιο, για να συνεχίσουμε στο κύριο μέτωπο του αγώνα μας, που είναι φυσικά αυτό που έχουμε κάνει, η κατάληψη των μέσων παραγωγής και η λειτουργία τους με αυτοδιαχείριση. Η απόδειξη στην πράξη ότι υπάρχει και είναι εφικτός ένας άλλος δρόμος πέρα από το ιδιωτικό και το κρατικό, πέρα από την εκμετάλλευση και το κέρδος. Η διάδοση και ο πολλαπλασιασμός των εγχειρημάτων μιας άλλης οικονομίας στα χέρια των εργαζομένων και της κοινωνίας, κάτι που ήδη έχει κατά τη γνώμη μας τους πρώτους καρπούς, με το δεύτερο εργοστάσιο που αυτή τη στιγμή υπάρχει στη χώρα μας και βρίσκεται σε δρόμο αυτοδιαχείρισης, το εργοστάσιο Ξηλίας στην πατρίδα Εμαρτίας, η επωνομαζόμενη Ρομπέ του Ξύλου, η οποία προχωράει σε έναν ανάλογο δρόμο. Όπως δεν περιμέναμε νόμους και υπουργούς για να ξεκινήσουμε την αυτοδιαχείριση, όπως ξέρετε καλά και ξέρουν καλά όλοι, έτσι και τώρα συνεχίζουμε χωρίς να περιμένουμε κανέναν. Η αυτοδιαχειριζόμενη ΒΙΟΜΕ υπάρχει, αντέχει και μάλιστα εξελίσσεται δυναμικά. Τα προϊόντα της φτάνουν σε όλο και μεγαλύτερα τμήματα της κοινωνίας και εδώ στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο πια, διαδίδοντας το μήνυμα και με έναν υλικό, θα λέγαμε, αυτόν τρόπο του μπορούμε εμείς, και νομίζουμε ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο αγκάθι για την καθιστωτική τάξη και όλους όσους ασχίζουν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος αυτή τη στιγμή πέρα από αυτόν τον δρόμο που ζούμε, της διεργασίας, της εργασίας και της κοινωνίας προς όφελο των λίγων οικονομικών κυριάρχων. Θέλω όμως να επισημάνω και κάτι άλλο. Όλες αυτές τις μέρες συναντηθήκαμε και ενώσαμε τη φωνή μας και με έναν άλλο κόσμο. Με έναν άλλο κόσμο, μάλλον. Που ίσως για κάποιους πιο ψηλά να είναι αόρατος και να μην τους λέει τίποτα. Συναντηθήκαμε και ενώσαμε τη φωνή μας, τις αγωνίες μας αλλά και τα όνειρά μας με ένα πλήθος αγωνιστριών και αγωνιστών που στήριξαν πρακτικά, ηθικά και αγωνιστικά την κατάληψη του Υπουργείου Εργασίας. Παρά την υγειονομική ζώνη που φυσικά όπως πάντα για άλλη μια φορά προσπάθησε να στήσει ο καθεστωτικός γραφειοκρατικός συνδικαλισμός γύρω από τον αγώνα μας, βρήκαμε τον τρόπο να συναντηθούμε απευθείας, χωρίς μεσάζοντες και εκπροσώπους, με πολλούς που αγωνίζονται για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της ανάθεσης και της απλής διαμαρτυρίας και αγωνία μαζί με εμάς για το πώς θα ανοιχτούν νέοι δρόμοι ανατροπής με άμεση δημοκρατία και αυτοοργάνωση. Τους ευχαριστούμε θερμά και τους διαβεβαιώνουμε ότι με τη στήριξή τους θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Όσο για την κυβέρνηση, ένα μπορούμε να πούμε. Τα δικά μας όχι δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν ναι. Θα είμαστε πάντα, όπως ήμασταν από την αρχή, μέρος του ευρύτερου εργατικού και κοινωνικού κινήματος και αγώνα που απαιτεί όλα όσα μας ανήκουν. Ποτέ δεν ήταν άλλωστε ο προνομιακός μας χώρος, ούτε το επιδιώξαμε, ούτε το θελήσαμε, ούτε και ήταν οι πόρτες των Υπουργείων και των κομματικών γραφείων. Ευτυχώς αυτό το καταλάβαμε πολύ νωρίς και γι' αυτό πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας με τον τρόπο που ξέρετε όλοι ότι την πήραμε. Από αλλού αντλήσαμε δυνάμεις και εκεί θα εξακολουθήσουμε να στηριζόμαστε και να αναπτύσσουμε τον αγώνα μας. Στην κοινωνία και τις μακόμενες και αντιστεκόμενες δυνάμεις της. Να είναι σίγουροι λοιπόν ότι θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους με πολλούς τρόπους και μορφές. Η ΒΙΟΜΕ θα μείνει στα χέρια των εργαζομένων και της κοινωνίας. Αυτό το αισιόδοξο μήνυμα δεν πρόκειται βέβαια να βγει ποτέ, ούτε το περιμένουμε από εκεί, από τις πόρτες των Υπουργείων. Μπορεί να το πάρει στα χέρια του η αγωνιζόμενη κοινωνία και εκεί όντως μπορούμε να νικήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε την αίσθηση κάποιες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση
θέλει εμπόδια να τουλάχιστον να αφήσει αυτή τη μια μορφή να προχωρήσει, να εξελιχθεί ή να προχωρήσει σε κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις να την θεσμοθετήσει και να σας δώσει να ανοίξει έναν δρόμο, να ανοίξετε εσείς τον δρόμο στην Ελλάδα για τέτοιου είδους διαμιζόμενα σχήματα, δηλαδή, για να σας αφήσει. Απλώς εγώ να πω, εννοείται ότι θα επιβολήσει και ο καθένας μπορεί να το προσεκτεί και από τους εργαζόμενους βιομέ και από τους αλληλέγγυους και από οποιοδήποτε αγωνιστή είπε εδώ σήμερα. Εγώ απλώς θέλω να πω ότι για συμπληρώσει που είναι, για μας η θέση του Υπουργείου είναι αυτό το χαρτί. Το οποίο δεν έχει τίποτα. Μπορεί να διαρρέουν διάφορα πράγματα. Μπορεί στον έναν ή στον άλλο να έχουν υποθεί ιδέες, σκέψεις, σχέδια, ονειρικά και το καθεξής. Αυτό που μετράει είναι η πράξη, τι πρακτικά είναι και αν υπάρχει κάποια δέσμευση γραπτή. Επομένως, η θέση επίσης του Υπουργείου είναι αυτή. Αν έχει κάποιο άλλο σχέδιο, ας μην το πει. Εμείς πορευόμαστε με αυτά που έχουμε στα χέρια. Στα χέρια μας έχουμε αυτό που πάει στην αρχή. Μια, από ό,τι φαίνεται, και αυτό μην είναι αποδεικτή, αλλά από ό,τι φαίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει το νερό και το ρεύμα και τίποτε άλλο μέχρι στιγμής. Πιστεύουμε εγώ ότι αν σας ανακοινώσουν κάτι, κατευθείαν θα το μάθετε κιόλας. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Ό,τι μας λένε, κατευθείαν το διαδίδουμε. Και πιστεύουμε ότι θα είναι μια νίκη για μας. Τώρα, ό,τι είναι, αρκεί να είναι γραπτό. Μπορεί εγώ να πω νικήσαμε. Είναι τίποτα γραπτό. Υπάρχει. Εκεί είναι η νίκη. Να υπάρχει σε γραπτό. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Κύριε, η βιομέ λειτουργεί. Εκεί είναι όλη η υπόθεση. Από το κράτος. Να πω δύο πράγματα. Εμείς κατεβήκαμε εδώ για να συζητήσουμε και να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση τα συγκεκριμένα ζητήματα όπως αναφέρθηκαν και να πάρουμε απαντήσεις σε αυτά. Προτι γίνεται συζήτηση, τύπημα στην πλάτη, υποσχέσεις, γενικόλογες συζητήσεις για τις κατευθύνσεις πολιτικές, πράγματι γίνεται, αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να μιλήσουμε με την κυβέρνηση ως κόμμα. Ήρθαμε να μιλήσουμε με την κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση? Αυτή η κυβέρνηση του ελληνικού καπιταλισμού. Η κυβέρνηση των αφεντικών δηλαδή. Και εμείς είμαστε εργάτες. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι ξαφνικά θα γίνει η κυβέρνηση των εργατών. Πράγματι, όπως διαπραγματευόμαστε, και περιμένουμε τις απαντήσεις. Τα αφητήματα στην πλάτη. Οι προσθέσεις, οι περιφοβλάδες και όλα αυτά δεν μας αφορούν γιατί τα έχουμε ξανακούσει πολλές φορές και από άλλες κυβερνήσεις. Δεν αφορά εμάς αν θα προχωρήσει σε κάποιες συλλογήσεις. Όταν τις κάνει αυτές, θα κάνουμε και την κριτική μας. Αν έχει πρόθεση να υλοποιήσει κάποια πολιτική, το ότι έχει πρόθεση δεν μας αφορά. Μας αφορά όταν θα γίνει στην πράξη. Με αυτή την έννοια, το μόνο που μπορούμε να σχολιάσουμε επί του συγκεκριμένου είναι αυτή η ανακοίνωση και τα πρακτικά μέτρα που έχουμε πάρει. Όταν και αν πάρουν άλλα παραπρακτικά μέτρα ή νομοθετητή, πράγματι και εμείς θα τα κρίνουμε και αυτό θα γίνει δημόσιο. Και με αυτή την έννοια, ό,τι έχει γίνει εδώ έχει γίνει με ειλικρίνεια. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλεί αντιφάσεις στη σκέψη, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Το τι έχει υποθεί με την Υπουργό, είναι και κατακρεγραμμένο και στις κάμερες. Έγινε μπροστά σε δημοσιογράφους. Δεν θα βγούμε εμείς να πούμε τίποτα. Μόνο αν τα πούν δημοσιογράφοι, υπάρχουν και βίντεο και ηχητικά, καταγράψτε και από μόνοι σας. Δεν χρειάζεται να κρίνουμε. Εμείς κρίνουμε τις πράξεις, κρίνουμε αυτά που είναι. Και με αυτή την έννοια, πράγματι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
Σίγουρα όμως δεν είμαστε τιμένοι, είμαστε και πιο δυναμωμένοι και πιο πεισματάριες. Γιατί εμείς καταφέρνουμε να συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που είμαστε. Καταφέρνουμε να κάνουμε τον πιο σκληρό αγώνα. Δεν περιφερόμαστε και δεν πρόκειται να καθίσουμε να περιφερόμαστε από Υπουργείο σε Υπουργείο, από συνάντηση σε συνάντηση. Έχουμε καταλάβει τα μέσα παραγωγής. Δεν κάνουμε απλώς μια κατάληψη, κάνουμε μια κατάληψη με αυτοδιαχείριση, με παραγωγή. Στην πράξη δηλαδή, αυτό που γίνεται στην Ηρωμαία εδώ και 3,5 χρόνια, δεν είναι μια υπόσχεση, μια αναμονή για λύσεις, είναι ότι παίρνουμε τις τύχες στα χέρια μας. Αυτό συνεχίζεται και με μεγαλύτερη δύναμη. Και με αυτή την έννοια μπορεί να μην είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά δεν θα τους ευχαριστούμε να περιμένουμε εδώ ΕΣΑΗ και άλλες συναντήσεις, να περιφερόμαστε όπως πολλές φορές κάνει και βάλει στους εργαζόμενους η γραφειοκρατία από χώρο σε χώρο, χωρίς να παίρνουμε τις τύχες στα χέρια μας, εμείς το κάνουμε πράξη. Και από αύριο θα είμαστε ξανά στην παραγωγή και από αύριο μαζί με τις αλληλεγγύη που γίνεται από την ίδια την εργατική καξιοργασία και κοινωνικά κινήματα θα συνεχίζουμε να πορευόμαστε επιτυχημένα ενάντια στη λογική των κυβερνήσεων, των τραπεζιτών, των σπεκουλαδόρων και όλων των αφεντικών που σε ένα χώρο από, μετά από τον άλλο κλείνουν, φεύγουν, παρατάνε τη ζωή μας στην καταστροφή. Επιμένα εργοστάσια πια, ιδιωμένη και ιρωμένη. Θεωρείτε τον εαυτό σας μέρος της αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας και αν ναι, η στήριξη που πήρατε από τους αντίστοιχους χώρους θεωρείτε ότι ήταν ικανοποιητική αυτό το πενθήμερο? Σαφέστατα είμαστε. Θα έλεγα όχι εμείς ως βιομέτρια και καλά, αλλά οποιαδήποτε παραγωγική προσπάθεια που μάλιστα είναι στον χώρο της βιομηχανίας θα έπρεπε να είναι η καρδιά και είναι η καρδιά κειμενικά τη αλληλεγγύη και τη συνεργατική οικονομία. Με αυτή την έννοια, φυσικά η Ιωδέ και η Ροβεντουσίου θεωρούμε του εαυτού μα μέρο αυτή τη προσπάθεια. Μιλάμε για αλληλεγγύη και συνεργατική οικονομία. Δεν μιλάμε για την κοινωνική οικονομία όπω την ορίζουν οι κρατούντε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση, όπω πιθανά την ορίζει σε κάποιο νόμο κ.ο.κ. Για μα η αλληλεγγύη και συνεργατική οικονομία είναι η οικονομία των εργαζομένων και της κοινωνίας. Αυτό είναι για μας. Η οποία δηλαδή παράγει και διανέμει και ανταλλάσσει αγαθά με βάση τις δικές της, όσο είναι δυνατόν, αυτόνομες δομές, παραγωγικές και καταναλωτικές και με αξίες και κριτήρια εντελώς διαφορετικά από τα κριτήρια και τις αξίες της καπιταλιστικής κοινωνίας και της καπιταλιστικής οικονομίας. Δηλαδή εντελώς διαφορετικά από τα κριτήρια του κέρδους, της εκμετάλλευσης, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Αυτό είναι για μας η αλληλεγγύη και η συνεργατική οικονομία. Σε μια τέτοια αλληλεγγύη και η συνεργατική οικονομία προφανώς είμαστε εντελώς. Τώρα η ενίσχυση είναι ανάλογη των δυνατοτήτων που έχουν αυτοί οι χώροι μέχρι σήμερα. Είναι έτσι κι αλλιώς διαχρονική η αλληλοστήριξή μας, θα έλεγα, με τους περισσότερους από τους χώρους που μπορεί να ενταχθούν σε αυτό που λέμε αλληλεγγύη και η συνεργατική οικονομία. Και αυτό έγινε και τώρα, στο μέλλον του δυνατού του κάθε χώρου. Διότι όπως ξέρετε, αντιμετωπίζουν όλοι οι χώροι αυτοί αρκετά προβλήματα. Δεν είναι ας πούμε, τόσο εύκολη σε μια κινητοποίηση να μπορέσουν να δώσουν ας πούμε, το σύνολο του ίσως αυτού που θα ήθελαν να δώσουν. Όσον αφορά τη λειτουργία του ΣΕΒΙΟΜΕ, οπωσδήποτε είναι κομμάτι της συνεργατικής του πάμε να λέμε οικονομίας, γιατί είναι αυτό το πράγμα ακριβώς που μας συμβαίνει. Συνεργαζόμαστε μαζί για να επιβιώσουμε, να βγάλουμε ένα προϊόν και να το δώσουμε χαμηλά στην κοινωνία, στις χαμηλές τιμές. Τώρα μην απαντηθεί βέβαια, και μάλιστα βάλαμε και το Οκτώβριο θα γίνει μια ευρωμεσογειακή συνάντηση και μέσα στην αγωνία μας αυτή ακριβώς να προσδιοριστούν όχι μόνο εμείς αλλά και όλοι όσοι ερχόμαστε, βρισκόμαστε δίπλα και παλεύουμε στον δρόμο, να προσδιοριστεί τι είναι αυτό που πρέπει. Τι σημαίνει συνεργατική οικονομία, για παράδειγμα. Και το βάζουμε ως ερώτημα και μάλιστα επειδή μπήκε στην διάσκεψη της προηγούμενης, το βάζουμε ως ένα ερώτημα προς απάντηση. Να απαντηθεί σε αυτή τη συνέλευση και να πάρθουν και αποφάσεις. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η συνεργατική οικονομία, για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι σε αυτή ακριβώς την φιλοσοφία που δουλεύει το ΓΙΟΜΕ.
δεν είναι κανένας μέτοχος που είναι και εργαζόμενος, κανένας εργαζόμενος που είναι μέτοχος. Μέτοχος φυσικά δεν σημαίνει ότι έχουμε μια συμμετοχή. Είναι η συμμετοχή μας, ακριβώς τη συνέλευση και η υποχρέωσή μας να συμμετέχουμε στην εργασία, στις εργασίες που γίνονται καθημερινά. Αυτή είναι η φιλοσοφία, η γενική φιλοσοφία. Σε αυτό το κομμάτι να απαντήσουμε, γιατί θα πούμε ένα ευρύτερο κομμάτι. Για παράδειγμα, το έχουμε συναντήσει είναι ότι ναι, είμαστε λέει Ελληνική κοινωνία, αλλά εμείς που καταλάβαμε το προστάσιο, είμαστε αυτοί που το καταλάβαμε και παίρνουμε κι άλλους εργάτες. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό από εμάς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υποστηρίζουμε κάτι τέτοιο. Δεν παίρνουμε σε αυτή τη φιλοσοφία της Ελληνικής κοινωνίας. Είμαστε κάτι πιο συγκεκριμένο. Το έχουμε αποφασίσει, το έχουμε συζητήσει. Τώρα από εκεί πέρα μην απαντηθεί και από τα υπόλοιπα συγκεκριμένα. Άλλη ερώτηση. Είδαμε ότι έχετε κρεμάσει ένα πανό στα γαλλικά. Τις προηγούμενες μέρες ήρθε ο Μανούτσαο και ταυτόχρονα υπήρχαν και διάφοροι άλλοι άνθρωποι αλληλέγγυοι από ολόκληρο τον κόσμο. Και οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται και κάτι ακόμα που θα έχει διεθνές αντίκτυπο μέσα στο φθινόπωρο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας μιλήσετε για τα βήματα που είχε αυτή η διεθνής αλληλεγγύη, που χτίστηκε και ποια είναι και τα επόμενα βήματα. Πιθανό να είναι λίγο γνωστό, τον επόμενο Οκτώβριο, στο Ρωσάσιο του Βιομέ, θα γίνει η δεύτερη ευρωμοσυγειακή συνάντηση για την οικονομία των εργαζομένων. Αυτή είναι η συνάντηση πανεπιστημίων επιχειρήσεων της Ευρώπης, μαζί με τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης που κινούνται σε αυτό το πλαίσιο και συνεργατικά εγχειρήματα που κινούνται παράλληλα μαζί με αυτές τις αρχημένες επιχειρήσεις. Πράγματι αυτή η διαδικασία προχωράει, δεν είναι μια διαδικασία που απλώς θα συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε εμπειρίες, αλλά είναι μια διαδικασία που παλιά για μας, όπως το έχουμε συζητήσει στην ΒΙΟΜΕ, σε ΒΙΟΜΕ και στην πρωτοβουλία αλληλεγγύης, είναι μια ζήτηση που μπορεί να βγάλει και αποτελέσματα, όχι μόνο να συντονίσει τους αγώνες σε όλη την Ευρώπη και να συντονιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά να βάλει μπροστά τις συγκεκριμένες αποφάσεις για την δράση στο επόμενο διάστημα και για την αλληλοστήριξη και για την οικοδόμηση και πραγματική οικονομία των εργαζομένων και για την διασαφήνιση, το τι εννοούμε, σε πάρα πολλά ζητήματα. Το τι είναι συνεργατικό και τι είναι απλός συνεταιρισμός και σε ποιο πράγμα απευθυνόμαστε εμείς. Το αν αυτή η οικονομία των εργαζομένων είναι μια οικονομία των φτωχών στο περιθώριο της πραγματικής οικονομίας της κερδοσκοπίας ή είναι κάτι ανταγωνιστικό σε διαμόρφωση συνθηκών για μια άλλη κοινωνία και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Τέτοια ζητήματα έτσι ήδη έχουν συζητηθεί στην πρώτη συνάντηση και πιστεύουμε ότι σε αυτή τη συνάντηση θα παχθούν και αποφάσεις και πρακτικά πρακτικές αποφάσεις. Και σε αυτό το πλαίσιο η ΒΙΟΜΕ και η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης έχει κάνει επαφές και χρησιμοποιήσει και την παρουσία μας εδώ στην Αθήνα για να κάνει αυτές τις επαφές. Έγινε μια συνάντηση με τα συνεργατικά εγχειρήματα στην διοργανώμενη αυτή τη δήλωση στην Αθήνα την προηγούμενη Κυριακή, που έχει βάλει μπροστά μια από τη σειρά από ζητήματα. Είχαμε επαφές και με συνδικάτα της Ευρώπης. Φαίνεται πολλές φορές ότι η σημασία της ΒΙΟΜΕ για το εργατικό κίνημα της Ευρώπης είναι πιο μεγάλη από ό,τι αντιλαμβάνονται οι θέματοι που κάνουν οι γραφειοκρατίες. Και πράγματι σήμερα κανείς θα έλεγε ότι η ΒΙΟΜΕ έχει περισσότερες επαφές με αγώνες και συνδικάτα στην Ευρώπη από ό,τι έχει η ίδια η ΓΕΣΕΡΕ. Γιατί εμείς μιλάμε με τους ανθρώπους που αγωνίζονται στην τάξη στην Γαλλία και στο Βέλγιο. Δεν βγάζουμε από ψηφίσματα αλληλεγγύης. Βρεθήκαμε το προηγούμενο διάστημα και στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Και οι συναγωνιστές από εκεί συζητάνε μαζί μας για την ουσία των ζητημάτων. Και με αυτή την έννοια η ΒΙΟΜΕ και το τι κάνουμε δεν είναι μια απειλή μόνο για τις κυβερνήσεις, το κράτος, τα αφεντικά, είναι και μια απειλή για τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία της ανάθεσης, του βολέματος, που να τα βρούμε πριν να βολευτούμε εμείς κάθε τους άλλους να σωφάνε τις πίνες. Πράγματι αυτό μας είναι ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και καλούμε και όσους αγωνούν για το τι μπορούμε, πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτή τη βαθιά κρίση του συστήματος. Αν πρέπει να απαντήσουμε
σε μια διαδικασία να σώσουμε τον καπιταλισμό ή θα πρέπει να δούμε πώς θα σωθούμε από τον καπιταλισμό. Ασφαλώς να είναι στη δήλωση, να συμμετέχουν μαζί μας και στο επόμενο διάστημα βέβαια θα δούμε και πολύ συγκεκριμένα βήματα για ένα πολύ σημαντικό γεγονός που ξεπερνάει τα παραδοσιακά που γνωρίζουμε ως τώρα. Αυτά ως τώρα. Έχουν αναγκαιωθεί ήδη για τα καλέσματα και μια σειρά από άλλα ζητήματα και θα βγούμε και στο επόμενο διάστημα. Συγγνώμη να πάρω λίγο τον λόγο. Είμαι ο πρόεδρος του ΕΚΑΠ, ο Πληγρός Μουλωνάς. Χαιρετίζουμε τη συνάντηση και στηρίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο και μακάρι να ήμασταν και πιο ενήμεροι του Γενικού Γραμματέα όπως ο Σοκουλούρης εδώ, έτσι. Έγινε κάτι, κάποιοι για το πανό τρόπο, άξαν δεσπήρατε λίγο κάτι και πήγε μια αναταραχή, αλλά όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα, δηλαδή όλα κομπλέ. Απλούστατα, εγώ θα ήθελα να σας πω και στο επόμενο διάστημα, αν μπορούμε να βοηθήσουμε και να έχουμε μια συναντήση, να στηρίξουμε είτε με ανακοινώσεις είτε με άλλο τρόπο, δεν έχουμε και πολλές δυνατότητες. Ευχάριστος, έτσι. Θα ήθελα να στηρίξουμε να είμαστε κοντά τους όσο μπορούμε περισσότερο. Δηλαδή, λίγο περισσότερη ενημέρωση θα θέλαμε για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε μια ανταπόκριση καλύτερη. Έτσι, απλώς να μην σας παραχωρούμε ένα χώρο, να μπορέσουμε έτσι, να βοηθήσουμε και λίγο παραπάνω. Εντάξει, αυτό ήθελα. Δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόψα έτσι. Κάτι συγκεκριμένο. Αυτή η συνάντηση που είναι σήμερα ήταν πιο συγκεκριμένη για τα οικονομικά αυτή τη δράση. Ο πρώτος απολογισμός αυτής της συνάντησης ήταν ότι τα οικονομικά για να στήσουμε τέτοια δράση είναι πολύ μικρότερα από ό,τι εκτιμούσε ο καθένας, ακριβώς γιατί θα ακολουθήσουμε τις καλύτερες πρακτικές αυτοοργάνωσης και αυτοδιαχείρισης αυτού της διοργάνωσης, με τον τρόπο που το κάνουμε και στην βιομέτρηση της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης και θα αποτελέσουμε παράδειγμα ακόμα και σε αυτό. Θα συμπληρώσω εγώ δύο πράγματα τώρα από την τάση μου και ο εργαζόμενος στην βιομέτρηση. Κατεβήκαμε μέχρι την Αθήνα για να ασκήσουμε πίεση. Όχι απλώς για να διαπραγματευτούμε με την έννοια ότι κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις και κάπου τα βρίσκεις στη μέση. Ήρθαμε εδώ πέρα για να απαιτήσουμε τα άπλωσα απαραίτητα και τα αυτονόητα για τη λειτουργία του εργοστασίου. Η μεγαλύτερη πίεση όμως που μπορούμε να ασκήσουμε είναι αυτή που γίνεται από τη βάση μας, όπως ανέφερε πριν ο συνάδελφος. Όπου η βάση μας είναι το εργοστάσιο του βιομέα, ο τόπος στον οποίο παράγονται τα προϊόντα μας και ο τόπος από τον οποίο διακινούνται τα προϊόντα μας. Αυτό που πιστεύουμε και εφαρμόζουμε δηλαδή εδώ και χρόνια τη παραγωγή με το συγκεκριμένο τρόπο όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, νομίζουμε ότι δεν αποτελεί κάτι άλλο μεγαλύτερη πίεση από αυτό. Από το να φτιάχνει δηλαδή μεγαλύτερη πίεση, από το να αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των προϊόντων που παράγονται μέσα στο εργοστάσιο, ποια μεγαλύτερη πίεση από το να βελτιώνονται τα υπάρχοντα προϊόντα, ποια μεγαλύτερη πίεση από το να ανοίγει ένας νέος κύκλος παραγωγής με νέου είδους καθαριστικά, τα οποία και θα είναι και οικιακής και επαγγελματικής κρίσης, ώστε να μπορέσουν να βγουν μέσα στις άλλους ανθρώπους που θα θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν. Ποια μεγαλύτερη κρίση από τις εξαγωγές που κάνουν στην Ευρώπη, αλλά και από άλλες δράσεις που γίνονται μέσα στο εργοστάσιο, με πάρα πολύ σημαντικό το ότι έγινε η δομή